Η ώρα της κρίσης έφτασε για το πρωτάθλημα της Αλφα Τεχνικής, καθώς αύριο Σάββατο διεξάγεται η 38η και τελευταία αγωνιστική του φετινού μαραθωνίου, η οποία παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον όσον αφορά την κορυφή αλλά και τη μάχη της παραμονής. Ο πρωτοπόρος Αλφα Σίγμα Μετέωρα θέλει απλά το βαθμό της ισοπαλίας στο παιχνίδι με τον Αχιλέα Μπάρας, προκειμένου να αναδεχτεί πρωταθλητής, ενώ και οι γηπεδούχοι αρκούνται με το χ για να παραμείνουν στην κατηγορία. Το πιο ενδιαφέρον μάτσο όμως διεξάγεται στο ρίζωμα, με τους παραλληλθέους να φιλοξενούν τον Βαλτινό. Αμφότερες οι ομάδες θέλουν την νίκη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό, ενώ μια ενδεχόμενη ισοπαλία ευνοεί τους φιλοξενούμενους. Στην Παλκούρα, η βαθμολογική αδιάφορη Δήμητρα Απόλλων παίζει με τον Λογκάκη. Το συγκρότημα του Τεό Λιούλιου, αν βγάλει το διπλό, παραμένει στην Άλφα Τεχνική, ενώ με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα υποβιβάζεται. Αναλυτικά τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής που θα ξεκινήσουν στις 5 το απόγευμα. Αχιλλέας Μπάρας Μετέωρα, Ασπροκλησιά Μεγάλα Καλύβια, Παραλυθέη Βαλτινό, Δήμητρα Πόνο Λογκάκη, Καστράκι Πρόδρομος, ΑΕΤ Φλαμούλη, Ζάρκο Φίκη, Κρύα Βρύση Νεοχώρη, Πλοπιακός Φαρκαδόνα, ρεπό θα έχει το Γενέση. Η άνοδος της γενικής ποδοσφαιρικής ομάδας των Τρικάλων στη Β' Εθνική Κατηγορία αποτελεί αναμφίβολα ένα χαρμόσυνο γεγονός για τον τρικαλινό αθλητισμό. Τα κορίτσια του Γιώργου Λουλέ, μετά από μια αξιόλογη προσπάθεια στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, πήραν πανάξια την άνοδο στον Παράζ με τη Λαύρα και άμπεντες ωκεανέτες στο στρατόπεδο κάνουν τα πλάνα τους για την επόμενη χρονιά. Οι προπονήσεις της ομάδας θα συνεχιστούν και μέχρι τον Ιούνιο, ενώ το βράδυ του Σαββάτου και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί η φιέστα της ανόδου στο κέντρο διασκέδασης Κουίντα, όπου όλοι οι συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας θα γιορτάσουν. Η κάμερα της τηλεόρασης 10 βρέθηκε στο γήπεδο της Κρινίτσας και μίλησε με την πρόεδρο του συλλόγου κυρία Στέλλα Παπαχρήστου, τον συνεργάτη του Γιώργου Ρουλέ Γιώργο Σκανδάλη και τις αθλήτριες Ρεβέκα Χαροκοπούλου και Φωτεινή Παπακώστα. Ήταν μια προσπάθεια που έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα κορίτσια δουλέψαν μαζί με τους προπονητές τους πολύ σκληρά, συστηματικά, μεθοδικά, πολλές φορές και με πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες. Χιόνια, βροχές, χαλάζι, παρόλα αυτά προσιλωμένα στο στόχο τους, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει απαραίτητα αιμονή για την επιτυχία του τύπου ανεβαίνουμε στη Β' Εθνική. Αυτός ήταν ένας μακροπρόθεσμος στόχος, ο βραχυπρόθεσμος στόχος. Και αυτός που τέθηκε εξ αρχής από το προπονητικό team και από τη διοίκηση ήταν να διαμορφώσουμε μια ομάδα που θα αποτελεί πρότυπο όσον αφορά αξίες και αρχές. Που θέλουμε να μάθουν τα κορίτσια μας να αγαπάνε πάνω απ' όλα τον αθλητισμό μέσα από αυτό το άθλημα που επέλεξαν, το ποδόσφαιρο. Να φέρουμε καινούρια παιδιά κοντά σε αυτό το δύσκολο σε εισαγωγικά άθλημα, δεν είναι καθόλου δύσκολο και μπορούμε κάποια στιγμή να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το πόσο μπορεί ένα κορίτσι να παίξει ποδόσφαιρο και να διαμορφώσουμε χαρακτήρες που θα έχουν αξίες, αρχές, ιδανικά. Αυτό ήταν βασικά η βασικότερη στόχη που ξεκινήσαμε αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα, μακροπρόθεσμος ήταν και στόχος της ανόδου. Ήρθε με πολύ καλή δουλειά, το χαρήκαμε όλοι μας. Και δύο λόγια τώρα έτσι για τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν που θα σας βρει στη Β' Εθνική Κατηγορία. Είναι λίγο νωρίς βέβαια, αλλά σίγουρα θα έχετε κάνει έτσι κάποιες πρώτες σκέψεις για την επόμενη χρονιά. Πράγματι, συζητήσαμε προχθές και με τη διοίκηση και με τους προπονητές. Έχουμε μια εικόνα των ομάδων που πιστεύουμε ότι θα είναι στη Β' Εθνική, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Β' για να ξέρουμε ποιες πέφτουν, ποιες μένουν, ποιες θα ανέβουν και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν. Αλλά έχουμε μια εικόνα. Πιστεύουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε αρχικά ο στόχος μας μέχρι τις 20 Ιουνίου τις προπονήσεις συστηματικά. Τρεις φορές, ίσως και τέσσερις, όταν πλέον σταματήσουν τα σχολεία των κοριτσιών. Και από εκεί και πέρα, μετά το 15 Αύγουστο, επιστρέφουμε και πλέον έχοντας ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι ομάδες που θα συναντήσουμε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, θα αναλόγως θα πράξουμε. Συνεχίζουμε βέβαια, δουλεύουμε συστηματικά. Εμείς κοιτάμε, είμαστε προσιλωμένοι στη δικιά μας δουλειά, στο δικό μας έργο και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Ωραία. Και στην καινούργια. Ήταν μια επιτυχία η οποία βγήκε από τη σκληρή δουλειά που κάνανε φέτος τα κορίτσια της ομάδας, από την διοίκηση της ομάδας η οποία υπερέβαλε αυτούς, μπορώ να πω, γιατί η ομάδα όπως ξέρουμε όλοι έχει μόλις 9 μήνες ζωή. Και από εκεί και πέρα, εμείς σαν προπονητικό team, απλά βρισκόμασταν εκεί για να δίνουμε τις συμβουλές που χρειαζόταν. Τώρα, όσον αφορά τον προγραμματισμό, θέλουμε να πιστεύουμε ότι καταρχήν η Β' Εθνική είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία από την Γ, με περισσότερες απαιτήσεις. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν και μέχρι τις 12 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, τα κορίτσια θα πάρουν τον χρόνο τους για να ξεκουραστούν. Και πρώτα Θεός να επιστρέψουμε όλοι γεροί να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για τη Β' Εθνική. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Εμείς είχαμε την κατοχή όμως και υπερήχαμε στον αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε λίγο τα βήματά μας μέχρι που να δούμε και το γήπεδο, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει σε πλαστικό χορτάρι να παίζουμε, δηλαδή σε τάπτα.
Βασικά ήταν η πρώτη μας εμπειρία. Μερικές αθλήτρες από εδώ ήταν η πρώτη τους εμπειρία. Και ήταν, μόλις φύριξε ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα, ήταν κάτι το συναρπαστικό. Δηλαδή, χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Φωτεινή, και από σένα δυο λόγια τον αγώνα αυτό. Μάλιστα, έχεις καθοριστική συμβολή, καθώς πέτυχες το τελευταίο τέρμα της ομάδας. Ναι, αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά και για τα κορίτσια που έβαλαν τα δύο προηγούμενα γκολ και για μένα που πέτυχα το τρίτο. Ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, και από εμάς και από τα κορίτσια. Και όταν τελειώσαμε, εντάξει, ο πανηγυρισμός ήταν πολύ θερμός από όλο τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε όλους, τη διοίκηση, τους γονείς μας, ιδιαίτερα γιατί οι γονείς μας είναι αυτοί που μας στάθηκαν, τους ανθρώπους που ήρθαν και πανηγύριζαν μαζί μας. Και χαρήκαμε ιδιαίτερα. Ρεβέκα, γενικότερα έτσι ένας απολογισμός της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι η ανταμοιβή των κόπων, καθώς η ομάδα είχε τις δυνατότητες, τελικά δεν κατάφερε μέσω της κανονικής περίοδου, αλλά στα μπαράζ να πάρει την άνοδο, και για την δική σου παρουσία, καθώς έχεις κληθεί και στην εθνική ομάδα. Φέτος η χρονιά, βασικά την αξίζαμε από την αρχή, πιστεύω, να βγούμε εμείς, να το πάρουμε απευθείας στο πρωτάθλημα και όχι να πάμε στους αγώνες μπαράζ. Γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ και τα κορίτσια όλα έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Άλλωστε το αποδείξαμε και τώρα στους αγώνες μπαράζ. Μπορεί να μην ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, αλλά η πορεία δείχνει την αξία της ομάδας. Και πιστεύω ότι δίκαια φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να ανεβούμε κατηγορία. Και πιστεύω ότι είναι η άνοδος μας αξίζει και μας ταιριάζει ως κατηγορία β' εθνική. Και επίσης για την εθνική έχω να πω ότι είναι μια καλή εμπειρία και μαζεύεις εμπειρίες και για την ομάδα σου κιόλας. Όχι μόνο που φοράς το εθνόσημο, βέβαια είναι μια μεγάλη τιμή να το φοράς, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Και φωτεινή, δύο λόγια για σένα, την επόμενη σεζόν β' εθνική κατηγορία, σαφώς πιο δύσκολα και τα πράγματα, έτσι. Ναι, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, αλλά θα προσπαθήσω να πετύχω ακόμα περισσότερα γκολ σε αυτή τη σεζόν. Γιατί θέλω πολύ, αν όχι να ανεβούμε κατηγορία, να παραμείνουμε στην ίδια κατηγορία. Γιατί νομίζω πως μας ταιριάζει πάρα πολύ και θα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Πραγματοποιήθηκε χθες η 21η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Α1 Τεχνικής, καθώς και οι δύο ξαναβολήσαν αναμετρήσεις για τον πρώτο όμιλο. Ο Πρίκος συνάντησε πολλές δυσκολίες στην Αγία Μονή από τα Μπελάκια. Ωστόσο, οι πρωτοπόροι κατάφεραν να αποδράσουν με το διπλό και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν σκληρό καρύδι και λίγο έλειψαν να εσωφαρίσουν την εκνοή όταν ο Ρούσας από πλεονεκτική θέση πλάσαρε out. Έτσι, το 1-2 έμεινε μέχρι το τέλος και οι νικητές του χθεσινού μάτς παρέμειναν στην κορυφή μαζί με τον Πυργετό, που είχε πιο εύκολο απόγευμα κόντρα στην Πιαλή κερδίζοντας με 7-1. Με το εντυπωσιακό 8-0 συνέδριψε τη Φωτάρα η Μεγάρχη και ακολουθεί κατά πόδο στους δύο πρωτοπόρους. Τα πάντα όσον αφορά την άνοδο στην ΑΕΠΣ θα κρυφθούν την Κυριακή. Όταν για την 30η στροφή έχουμε το απόλυτο ντέρμπι ανάμεσα στον Πρίκο και τον Πυργετό, ενώ η Μεγάρχη θα φιλοξενηθεί στη δυνατή έδρα του Νετροχωρίου. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όπως βλέπετε, όλες οι ομάδες παλεύουν. Είναι ένας όμιλος για μένα πιο δύσκολος από τον άλλο, που έχουν ξεχωρίσει κιόλας στον άλλο όμιλο. Εμείς παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε φτάσει τώρα να παίξουμε τον ντέρμπι και ο καλύτερος ας κερδίσει και να βγει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά μου. Παλεύουν όλα τα παιχνίδια, μαζεύονται για προπονήσεις και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ένα παιχνίδι είναι, χρειάζεται και τύχη, γιατί και ο Πυργετός είναι μια καλή ομάδα. Και πιο τυχερός ο καλύτερος, ας κερδίσει. Αυτό δεν είναι μια ωριακή αγωνιστική, γιατί πέρα από το δικό σας το μάτσι, η Μεγάρχη το δοκιμάζει στο Δεντροχώριο, οπότε και θα κρυθούν όλα την Κυριακή. Σίγουρα και εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτοί παίζουν, και η Μεγάρχη παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι, που έχει αυτή μια καλή αξιόλογη ομάδα. Είμαστε τρεις ομάδες που έχουμε φτάσει εκεί πέρα και έχει φανεί ότι εμείς τρεις θα παλέψουμε για την άνοδο. Τώρα αυτό το παιχνίδι θα έχει δύσκολο η Μεγάρχη, θα δείξει την Κυριακή όπως και εμείς. Και εγώ αυτό πιστεύω, την Κυριακή θα καθοριστεί το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Πύργου. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Αλλά μετά από δύο κύριους τραυματισμούς, και τον Μπακούλα και του Παναγιώτη Πριμίδα, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε όλα τα πλάνα μας. Χρησιμοποιήσαμε ειδικά στην άμυνα δύο μικρούς, οι οποίοι δεν είναι η πρώτη φορά που παίξαν. Πάντως δεν έχουμε πάρα πολλά από τα παιδιά, το παλέψαμε. Ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Από ένα σημείο και μετά φάνηκε η διαφορά των ομάδων, γιατί εμείς είχαμε πάρα πολλές απουσίες φέτος, τραυματισμούς. Και
παλεύουμε για να σωθούμε. Σε αντίθεση μας λίγο για το στόχο. Με τον Πύργο που πηγαίνει για άνοδο. Ναι. Μίλησέ μας λίγο για το στόχο της παραμονής στα επόμενα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Η παραμονή δεν ήταν για μας ο πρώτος στόχος, αλλά με κάποια άτυχα αποτελέσματα φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Βλέπετε και η δική μας συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη. Το κάνουμε. Στόχος μας είναι να μείνουμε στην κατηγορία, γιατί υπάρχει πολύ νέο έμα στην ομάδα. Θα είναι κρίμα αυτή η ομάδα με τόσο χαμηλή ηλικία να παίζει στη γάμαρα τεχνική. Προσπαθούμε. Να σου βοηθήσει ο Θεός. Πιστεύω θα μείνουμε στην κατηγορία. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στο δεύτερο όμιλο. Πηγείτε Τροχόρη 2-2, Γόμφη Περιστέρα 4-1, Μεγάρχη Φωτάδα 8-0, Μαχασιακός Χρυσομιλιά 3-1, Πρίνος Ελευθεροχώρη 5-3, Λυκαριά Πορταϊκός 0-3, Βιτουμάς Ένωση Τροσερού Μουριάς 1-1, Αμπελάκια Πύργος 1-2, Πυργετός Πιαλία 7-1. Τα εξαναβολής αποτελέσματα για τον πρώτο όμιλο. Ασκληπιός Γλίνος 5-0, Άγιος Οικουμένος Λεπτοκαριά 2-2. Αρκετό καιρό έχουν οι τρικαλοί φίλες να δουν τον νέο στο δημοτικό κλειστό, καθώς λίγο γιορτές στο Πάσχα και το άνευ με τη Χαλκιδόνα κράτησαν την ομάδα μακριά από εντός έδρας αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την Κυριακή, οι παίκτες του Γιάννη Τζίμου υποδέχονται την αναγέννηση Φλόγας με στόχο μια ακόμη νίκη. Μπορεί ο αντίπαλος να μην είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας, αλλά αξίζει ο κόσμος να δώσει το παρόν στο δημοτικό κλειστό και να δώσει το χειροκρότημά του στην τρικαλή ομάδα που βαδίζει από επιτυχία σε επιτυχία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Έλος εκτός από τον αγώνα της Κυριακής έχει να δώσει ένα ακόμη παιχνίδι με το Ηράκλειο στην Κρήτη και το τελευταίο παιχνίδι με την νίκη Βόλου στο δημοτικό κλειστό.